είναι καλής, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι έπρεπε αυτό στο βράδυ. Κοιμήθηκα και ξύπνησα το 2023 σε κάτι βλόγμαζε. Ξεκίνησα να βλέπω βιντεάκια σε μια πλατφόρμα που είναι το YouTube, μιας Νάνσης. Δεν έχουν το όνομα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα ξαναπέσω για ύπνο σήμερα και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog μας, νούμερο 18, ναι, 18, ελπίζω να είστε καλά, Κυριακούλα σήμερα, ξυπνήσαμε, εγώ λίγο πιο νωρίς, πιο το καφεδάκι μου, τώρα ξυπνήσει και το μικρό, βλέπει παιδικά, τα παιδάκια μου είναι πάρα πολύ καλύτερα, δεν έχει γίνει τίποτα, είμαστε δύο μέρες χωρίς κανένα σύμπτωμα, οπότε σήμερα θα βγούμε έξω, θα πάμε στην Κοκκινομηλιά. Η Κοκκινομηλιά είναι ένα χωριουδάκι κοντά στο Νόσιο Δαβίδ και στους καταράκτες του Δρυμώνα, το οποίο έχει μια παραδοσιακή ταβέρνα και θα πάμε εκεί όλο το σόι να φάμε. Πάμε να ανοίξουμε την ημέρα 18. Drac Elephant είναι κρέμα με πεπτίδια. Έχω την αίσθηση ότι ήταν αυτή η κρέμα που εμένα δεν μου άρεσε όταν την είχα δοκιμάσει, αλλά δεν είμαι και σίγουρη γιατί έχει αρκετές η συγκεκριμένη εταιρεία. Οπότε θα τη δοκιμάσω και αν δεν μου κάνει θα τη δώσω στη φίλη μου. Ξυπνήσω Γιαννάκος. Καλημέρα. Και πάμε να ανοίξουμε και τις μικρές. Σαλιγκάρι. Ένα εμφανέστατο σαλιγκαράκι. Το βλέπετε. Ροζ. Τέλειο. Της Αναστασίας θα το ανοίξουμε όταν ξυπνήσει. Και πάνω πιο καφεδάκι με τον Αντρούλη μου και τα λέμε μετά. Σκράντσι. Ωραία χρώματα. Έκανα τις δουλίτσες μου, έκανα και το πανάκι μου, έκανα μπάνιο το μικρό, τώρα κάνει η Αναστασία, να πάρουμε σειρά όλοι. Και να ετοιμαστούμε, να πάμε για φαγητό. Θα διαβάσουμε κιόλας λίγο πριν, έχουμε λίγη ώρα ακόμα, οπότε μια χαρά. Έξω καιρός είναι βροχερός, σας ελπίζουμε ότι όταν θα φύγουμε θα έχει σταματήσει τουλάχιστον η βροχή. Πάμε να φτιάξουμε άλλο ένα καφεδάκι. Bye, πλυντηριάκι. Ευχαριστούμε για τα τόσα χρόνια που μας υπηρέτησες με σθένος και κουράγιο. Παρκάραμε κάτω. Έχω λαγανιάσει γιατί κάνουμε και ορειβασία για να φτάσουμε στην ταβέρνα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει άλλος δρόμος πιο κοντινός για μετά. Αν και θα είναι κάτι φορά, αλλά τέλος πάντων. Πάντως είναι έτσι πολύ ορεινό, έχει πάρα πολύ κρύο, έχουν παγώσει τα δάχτυλά μου. Βρέχει. Πάμε να το βρούμε. Και εννοείται ότι έχει και άλλο δρόμο, αλλά εμείς πήραμε τον δύσκολο. Επίτηδες το κάναμε μάρα για να χάσουμε καμία θερμίδα πρώτα. Να φάμε και μετά να μην έχουμε καμία τύψη που απλά είναι από κάτω το αμάξι εντωμεταξύ, έτσι. Κάναμε απλά όλο τον κύκλο του χωριού. Δεν πειράζει, να το δούμε κιόλα.
Φύγαμε από τον άλλο δρόμο αυτή τη φορά, πολύ πιο εύκολος. Πάμε σπίτι. Α, σκυλάκια. Μυρίζουν τον Τζάρλι τώρα. Πάμε σπιτάκι. Θα έρθει και η γυναίκα του ξαδέρφου να πιούμε καφέ. Κουβαλάω και εδώ πραγμάτια. Έμεινε. Πάμε. Έβαλε άλλο ένα μισάωρο το στενοτήριο γιατί τελείωσε όταν λείπαμε και θέλω να τα διπλώνω πάντα ζεστά γιατί αλλιώς γίνονται πολύ τσαλακωμένα. Πάμε να ξεβαφτούμε. Το μικρό δεν κοιμήθηκε καθόλου για μεσημέρι, ούτε καν τώρα που γυρίζαμε με το αυτοκίνητο, γιατί ήταν ένα μισάωράκι διαδρομή. Λέω μπας και κοιμηθεί εκεί λίγο έτσι να πάρει τα πάνω της. Τώρα κάθεται ήσυχη προς το παρόν μέχρι να ξεκινήσει η γκρίνια της αϊπνίας. Πλώσω και το στεγνοτήριο και θα περιμένω να έρθει η Μάρα να πιούμε καφέ. Ο Γιαννάκος έφτιαξε ένα καφεδάκι τώρα για να μην κοιμηθεί κι αυτός, γιατί είναι 5. Η Αναστασία πήγε μαζί με τη θεία μου για καφεδάκι, σοκολάτα, καφέ και με τη μαμά μου μαζί. Εδώ μεταξύ λείπει το πλυντήριο τώρα από το κάτω και πόσο άδειο μου φαίνεται ο χώρος. Περιμένω πώς και πώς να έρθει το πλυντηριάκι μου να αρχίσω να κλαίνω. Δεν περίμενα ότι θα το έλεγα ποτέ αυτό, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Λοιπόν, πάμε να κάνω λίγο μοντάζ, να έρθω να διπλώσω και το στεγνοτήριο. Μόλις βγει, θέλει ακόμα 20 λεπτάκια, οπότε μια χαρά, προλαβαίνω να μοντάρω και τα λέμε μετά. Έτοιμο το στεγνοτήριο. Να σας πω και δύο λόγια για την κοκκινομηλιά. Ένα πολύ ωραίο χωριουδάκι, έτσι ορεινό. Είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Ολοσχερός, η εκκλησία του, ξέρετε όλα αυτά έτσι τα κάποια κτίρια από τη φωτιά του 21. Ήταν και αυτή η εκκλησία που έπαιζε πάρα πολύ στις τηλεοράσεις που βλέπατε τα κεραμίδια κάτω και αυτά γιατί είχε πέσει όλοι. Τώρα είδα ότι είχαν βάλει σκαλοσιές, οπότε προφανώς την ξαναφτιάχνουν. Ένα χωριουδάκι πολύ μικρό, έχει μόνο αυτό το ταβερνάκι, το οποίο είναι και πάρα πολλά χρόνια, φαίνεται κιόλας από το στήσιμό του κτλ. Ωστόσο η κυρία εκεί που το έχει μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία, γιατί εκτός από τις ώρες είχε και μαγειρευτά. Είχε αγριογούρνο στη φάδο, είχε γίδα βραστή, την οποία την πήραμε για τα μικρά, και δοκίμασα κι εγώ, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε φυσικά τις ώρες, μπριζόλες, πανσέτες, ξέρετε τώρα τα υπόλοιπα. Και τι άλλο είχε? Είχε και πρόβατο με μακαρόνια μπλουμ. Είχε σηκωταριά, τηγανητή, ξέρετε, είχε αυτά τα... αυτά που δεν τα βρίσκεις και πολύ εύκολα στις ταβέρνες. Δηλαδή, τις ώρες βρίσκεις, αλλά έτσι μαγειρευτά και τα λοιπά δεν βρίσκεις πολύ εύκολα. Πολύ ωραία ήτανε, πήραμε απ' όλα, ωραία ήταν. Τώρα έχω φάει εγώ και για βράδυ, αισθάνομαι τόσο φουσκωμένη. Γιατί επειδή το έχει μόνο αυτή με τον άντρα της, είχε τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6 τραπεζάκια. Ήταν γεμάτο, γιατί ήταν και Κυριακή μεσημέρι. Και αργήσαμε πάρα πολύ να φάμε για τα δικά μου δεδομένα. Δηλαδή φάμε στις 3.30. Εγώ τρώω γύρω στις 1.30. Δεν μπορώ πιο αργά. Πεινάω. Και τα μικρά έτσι αργήσανε, βγήκαν λίγο και εκτός προγράμματος, ήταν όμως πάρα πολύ ωραία. Είχε πάρα πολύ κρύο εκεί πάνω. Εμείς εδώ επειδή έχουμε και τα ιαματικά νερά, δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ κρύο στην πόλη. Δηλαδή έχει πιο ανεβασμένη θερμοκρασία σε σχέση με άλλες περιοχές τριγύρω. Εκεί πάνω είχε κρύο, παιδιά. Παγώσανε τα χέρια μου. Είχαν να παγώσουν τα χέρια μου δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Αυτά για την κοκκινομηλιά. Αν έρθετε έτσι ποτέ, να πάτε να περάσετε και να φάτε στο ταβερνάκι που έχει εκεί. Θα με θυμηθείτε. Είναι πολύ ωραίο. Πάμε να διπλώσουμε και τα υπόλοιπα. Να πάμε να κάτσουμε λίγο από εκεί. Η μάνα δεν έχει έρθει ακόμα. Θα έρθει ή δεν θα έρθει, δεν ξέρω. Γιατί μήπως κοιμήθηκε και το μικρό και έχει κάτσει μαζί της. Μήπως κοιμήθηκε και η ίδια, δεν ξέρω. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Η Μάρα δεν ήρθε τελικά. Καθόμαστε και βλέπουμε τηλεορασούλα και έχουμε αράξει. Πραγματικά δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Ήρθα λοιπόν να σας κλείσω. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σε αυτό το βίντεο. Να κάνετε like και εγγραφή. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Δευτερούλα αύριο ξεκινάμε πάλι την τριχαντήλα. Φιλάκια πολλά.